αυτή η συζήτηση είναι ταυτόχρονα μια ευκαιρία στην αρχή του χρόνου να δοθούν απαντήσεις, έγκαιρες απαντήσεις, σε απορίες που δικαιολογημένα απασχολούν τους πολίτες. Είναι επίσης μια ευκαιρία να διαλυθούν μύθοι που συνειδητά ή όχι μερικές φορές διακινούνται και να περιγραφεί με τη γλώσσα της αλήθειας η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα μαζί με το σχέδιο το οποίο θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στο αύριο. Την εβδομάδα την τελευταία, η 53η εβδομάδα που ο ECDC καταγράφει το σχετικό χάρτη, όπως βλέπετε όλη η Ευρώπη είναι κόκκινη και οι μόνες δύο χώρες οι οποίες είναι κίτρινες και έχουν και ορισμένες περιφέρειες που είναι πράσινες είναι η Ελλάδα και η Φιλανδία. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας. Στην πιο μακάβρια στατιστική αυτή των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον COVID-19, η χώρα μας, με βάση και τα στοιχεία τα χθεσινά, αθρηστικά αν δούμε από την αφετηρία της πανδημίας, βρίσκεται στην 21η θέση, καλύτερη από το τέλος εννοώ, καλύτερη χώρα η Φιλανδία, είμαστε η 5η καλύτερη ή λιγότερο κακή χώρα στο επίπεδο των θανάτων, 518 συμπολίτες μας ανά 100.000 πληθυσμό, αυτό είναι το, ανά 1.000.000 πληθυσμό, αυτό είναι το μέτρο το οποίο χρησιμοποιείται σε αυτήν την μακάβρια στατιστική. Απλά επειδή έχουμε ακούσει πολλά και για τον αριθμό των θανάτων στη χώρα μας, ας έχουμε μία αίσθηση σε αυτήν την αίθουσα ότι και σε αυτό το επίπεδο τα έχουμε καταφέρει σχετικά καλύτερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο να επαναλάβω ότι αυτή η επιτυχημένη αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας οφείλεται πρώτα και πάνω απ' όλα στις εκπληκτικές προσπάθειες των υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών, εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι ειδικά κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, στις περιοχές οι οποίες επιβαρύνθηκαν ιδιαίτερα από τον COVID, υπερέβαλαν τους εαυτούς τους και αντιμετώπισαν μια κρίση πρωτοφανή με επαγγελματισμό, με αφοσίωση και με ανθρωπιά. Αυτή η αποκλιμάκωση όμως στην πορεία της επιδημίας οφείλεται και στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, η ελληνική κοινωνία έδειξε πειθαρχία και συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των ειδικών. Εάν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε συμβεί κάτι δραματικό τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπου είναι λογικό να υπήρχε μια φυσική χαλάρωση και η ανάγκη να έρθουμε σε επαφή στενότερη με τους ανθρώπους οποίους αγαπάμε, αυτό θα είχε ήδη φανεί στα επιδημιολογικά δεδομένα. Ευτυχώς, φαίνεται ότι ξεπεράσαμε το σκόπελο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς χωρίς ιδιαίτερες αναταράξεις και πιστεύω ότι σε αυτό βοήθησε και η πολιτική απόφαση, διότι η πολιτική απόφαση ήταν της κυβέρνησης για τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου να επανέλθουμε σε όλη τη χώρα σε ένα αυστηρότερο καθεστώς lockdown από αυτό το οποίο είχαν εισηγηθεί οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις από την αυξημένη κοινωνική επαφή που νομοτελειακά είχαμε τις ημέρες των Χριστουγέννων.